Κύριε Υπουργέ, ο πρόσφατος φωνικός σεισμός στη Σάμο άφησε πληγές. Δυστυχώς κάποιες από αυτές δεν θεραπεύονται, όπως η απώλεια της ζωής 2 νέων παιδιών. Άφησε όμως και σοβαρά προβλήματα στο νησί, καθώς επίσης και στην Ικαρία και στη Χίο, στα οποία το κράτος πρέπει να δώσει λύση, χωρίς χρονοτριβή και γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως μέχρι τώρα συμβαίνει. Για ακόμα μια φορά, τα μέτρα ανακούφισης και αποκατάστασης που ανακοινώθηκαν είναι πολύ πίσω από το μέγεθος των πραγματικών αναγκών, δεν απαντάν στα συγκεκριμένα αιτήματα των κατοίκων για γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών, για την αποζημίωση του 100% των καταστροφών που προκάλεσε ο σεισμός σε σπίτια, λαϊκές περιουσίες, αυτοαποσχολούμενους, αλλά και για μέτρα αντισεισμικής θωράκισης και προστασίας, ούτε έστω στα σχολεία, ή το καθάρισμα τουλάχιστον από το πλήθος των ερειπωμένων κτισμάτων, ένα διαχρονικό πρόβλημα του νησιού που έγινε και η αιτία για τον άδικο χαμό της ζωής των 2 παιδιών. Μέχρι σήμερα, στη Σάμο έχουν κριθεί τουλάχιστον 920 κατοικίες μη κατοικήσιμες. Επίσης, έχουν κριθεί ακατάλληλοι πολλοί επαγγελματικοί χώροι, δημόσια κτίρια. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα των σχολείων που πρέπει να λυθεί άμεσα όσο διαρκεί και η σχολική χρονιά. Η καταστροφή στους επαγγελματίες στην παραλιακή και τον εμπορικό δρόμο του Βαθέως, λόγω και της υπερχείλησης της θάλασσας που ακολούθησε το σεισμό, φτάνει στα 100%. Αντίστοιχα, ζημιές υπάρχουν στην Ικαρία, όπου δεκάδες σπίτια έχουν κριθεί μη κατοικήσιμα και άλλα έχουν υποστεί ζημιά. Καταγράφονται ζημιές στα δίκτυα υποδομών, αλλά και βρίσκονται τεράστιοι βράχοι ατιμόρροποι, επειλώντας ζωές, οικίες και περιουσίες. Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν και στοιχείο. Είναι οι εκατοντάδες οι οικογένειες που θα χρειαστεί να στεγαστούν προσωρινά μέχρι την επισκευή των σπιτιών ή και μόνιμα σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής. Ήδη υπήρξαν ανεπίτρεπτες καθυστερήσεις και έλλειψη συντονισμού στον τομέα αυτό, που οδήγησε μέχρι και μια εβδομάδα μετά το σεισμό κάτοικοι να παραμένουν σε αυτοκίνητα ή να κοιμούνται σε προάβλια σχολείων, μη έχοντας πρόσβαση σε χώρους υγειονομίας. Μη έχοντας πρόσβαση σε υγειονομικούς χώρους. Αντίστοιχα, δεκάδες είναι οι μικροί επαγγελματίες που έχουν πάθει καταστροφές στην επιχείρησή τους, με αποτέλεσμα για πολλούς από αυτούς να είναι αμφίβολη η επάνωδός τους στην επαγγελματική τους δραστηριότητα, ειδικά βέβαια και μετά το χτύπημα που έχουν δεχτεί από τη νέα καπιταλιστική κρίση, το σχεδόν ανύπαρκτο φέτος τουρισμό και τις νέες επιπτώσεις της πανδημίας. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αντιμέτωποι με το κλείσιμο της επιχείρησής τους ή την απόλυση λόγω των συνεπειών του σεισμού. Ερωτάται λοιπόν ο Υπουργός τι μέτρα θα πάρει για την επιτάχυνση των ελέγχων σε χώρους δουλειάς, κατοικίας και δημόσια κτίρια των νησιών και για την αποζημίωση του 100% των ζημιών σε κατοικίες, ανεξαρτήτως αν είναι κύρια ή μη, και για τις επιχειρήσεις, για τη στέγαση των κατοίκων που τα σπιτιά τους κρυθούν κατεδαφιστέα ή χρήζουν επισκευές για όσο διάστημα χρειαστεί, για να κηρυχθεί και η Ικαρία ως πληγήσα περιοχή και σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και να εξαιρεθεί όπως η Σάμος από τα εξαγγελθέντα μέτρα, ώστε να μην υπάρχουν οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και το λιανεμπόριο που σχετίζεται με επισκευές σπιτιών για να συνεχίσει τη λειτουργία του, για να μην γίνει καμία απόλυση με το πρόσχημα της φυσικής καταστροφής και για μέτρα ουσιαστικής στήριξης και ανακούφισης εργαζομένων και επαγγελματιών, όπως διατυπώνονται και από το Εργατικό Κέντρο Σάμου, δηλαδή να τεθούν σε αναστολή σύμβαση όλοι οι εργαζόμενοι που οι χώροι δουλειάς τους έχουν υποστεί ζημιές ή παραμένουν κλειστοί ως την αποκατάστασή τους, να δοθεί έκτακτο επίδομα 1.000 ευρώ για την κάλυψη των άμεσων πρώτων αναγκών, να δοθεί επίδομα ανεργίας σε όλους τους εργαζόμενους στη Σάμο και Ικαρία χωρίς όρους και προϋποθέσεις για όσο διάστημα διαρκεί η ανεργία τους και να διαγραφούν χρέη σε εφορία, ένφια, τράπεζες, υποχρεώσεις σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, ίδρυψη και να μην γίνει κανένας πληστηριασμός. Ευχαριστώ. Ο σεισμός, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να παρουσιάσουμε ενώπιον της Βουλής όλα τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση σχετικά με το σεισμό της 30ης Οκτωβρίου στη Σάμο. Ο σεισμός, αν δεν κάνω λάθος, έγινε γύρω στις 2 ώρα το μεσημέρι. Μαζί με τον παριστάμενο υπουργό, τον κύριο Χαρδαλιά, 5 ώρα ήμασταν ως μέλος του κυβερνητικού κλιμακίου, ως μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου στη Σάμο, προκειμένου να έχουμε αφενός την πρώτη εικόνα της καταστροφής και αφετέρου να μπορέσουμε να συνδράμουμε στο έργο και των 2 δήμων και της περιφέρειας για τις πρώτες άμεσες ενέργειες που έπρεπε να γίνουν. Περί το να πω ότι κινητοποιήθηκε όλος ο κρατικός μηχανισμός. Ήδη από την πρώτη μέρα κλιμάκια από το Υπουργείο Υποδομών βρέθηκαν στη Σάμο για να πραγματοποιήσουν τις πρώτες αυτοψίες και μάλιστα σε κρίσιμα κτίρια όπως ήταν το Δημαρχείο στο Βαθύ ή το γυροκομείο, το οποίο ήταν ακριβώς δίπλα στην πλατεία της πόλεως, έγιναν ήδη αυτοψίες προκειμένου οι φιλοξενούμενοι να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ασφαλείς. Υπήρχαν κλιμάκια της ΕΜΑΚ τα οποία μετέβησαν άμεσα στη Σάμο, υπήρχαν στελέχη της πολιτικής προστασίας, εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Γενικά κινητοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός άμεσα προκειμένου να μην χαθεί ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ενδεικτικό αυτό που σας είπα, ότι ήδη και το κυβερνητικό κλιμάκι βρισκόταν ήδη από τις πρώτες ώρες μετά το σεισμό στη Σάμο. Βρεθήκαμε στο Καρλόβαση, βρεθήκαμε στο Βαθύ, όπου είχαμε και εικόνα από τις πρώτες καταστροφές και αμέσως λάβαμε μία σειρά μέτρων. Το πρώτο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κήρυξε και τους δύο δήμους της Σάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυθημερών, την ίδια μέρα του σεισμού, προκειμένου να διευκολυθούν και οι δήμοι να προχωρήσουν στις ενέργειες που χρειάζεται για την αποκατάσταση και τη φιλοξενία όσων έχουν πληγεί. Το Υπουργείο Εσωτερικών 2 μέρες μετά επιχορήγησε από 1.000.000 ευρώ και τους δύο δήμους για να αντιμετωπίσουν τα πρώτα έξοδα για αποκατάσταση των δημοσίων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων, και επιχορήγησε τον Δήμο Σάμου, Ικαρία, με 200.000 ευρώ μετά από επικοινωνία που είχαμε με τον Δήμαρχο, επίσης για τα πρώτα έξοδα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών. Και όσο αφορά το κομμάτι των αποζημιώσεων, επιχορηγήθηκαν οι δύο Δήμοι της Σάμου από 500.000 ευρώ έναντι, και το οποίο το ένα θα το τονίσω αναλυτικά σε λίγο τι σημαίνει, και ο Δήμος Ικαρίας προχτές έκανε αίτημα και έλαβε αμέσως 90.000 ευρώ για τις αποζημιώσεις. Τι σημασία έχει το έναντι? Το έναντι έχει σημασία ότι ενώ η κανονική διαδικασία σημαίνει πλήρη καταγραφή των ζημιών σε σπίτια, κύριες κατοικίες και σε σπίτια γενικότερα, και αποστολή των δικαιολογικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε μετά να γίνει εκταμείευση των χρημάτων προς τους Δήμους. Λίγο την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Εμείς στείλαμε τα έναντι προκειμένου να καταβληθούν άμεσα τα 600 ευρώ σε όσους έχουν πληγεί και η κατοικία τους δεν μπορεί να κατοικηθεί ως έξοδα πρώτης διαβίωσης, και να καταβληθούν και ως 6.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για αποκατάσταση της οικοσκευής. Αυτά γίνανε, τελειώσανε, και οι Δήμοι, που προσωπικά είμαι σε επικοινωνία και με τους δύο Δημάρχους, είμαστε σε σχεδόν καθημερινή επικοινωνία για ό,τι προβλήματα προκύψουν. Τώρα, επειδή θέσατε θέματα στην ερώτηση, τα οποία προφανώς δεν άπτονται του Υπουργείου Εσωτερικών, υπήρχε μια συνολική κυβερνητική δράση για τα υπόλοιπα μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Να επισημάνω ότι είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις, πολύ σπάνιες περιπτώσεις, που μιλάμε για διπλό φαινόμενο. Το είπατε κι εσείς. Δεν είναι μόνο ο σεισμός ο οποίος χτύπησε το νησί, αλλά υπήρχε και το τσουνάμι, το οποίο ιδίως προκάλεσε πάρα πολύ σημαντικές ζημιές, ιδίως στην παραλιακή ζώνη του Βαθέως, όπου φτάσαν και σε ακτίνα τα κύματα 2 και 3 οικοδομικών τετραγώνων, πλημμυρίζοντας κυρίως τις επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτό το διπλό φαινόμενο, αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών έως 30 Τετάρτου του 2021, συμπεριλαμβανομένων και την πληρωμή των βεβαιώσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών. Επιχορήγηση πληττόμενων επιχειρήσεων από 30% σε 70% της υλικής ζημιάς για κτηριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό πρώτης ύλης, εμπορεύματα, φορτηγά, αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγύου κεφαλαίου και αποθηκευτικά προϊόντα. Από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων η καταβολή αυτή. Τρίτον, παροχή στεγαστικής συνδρομής για αποκατάσταση κτηρίων. Ολοκληρώνεται, γιατί χρειάζεται να γίνει το σύνολο των αυτοψιών, ο καθορισμός της σεισμόπληκτης περιοχής, και αυτομάτως εκδίδεται η υπουργική απόφαση προκειμένου να παρέχεται στεγαστική συνδρομή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για επισκευή, ανακατασκευή κτηρίων που επλήγησαν τον σεισμό. Για το σεισμό 80% δωρεάν κρατική αρρωγή, 20% άτοκο δάνειο, επίσης από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, και για τις πλημμυροπαθείς επιχειρήσεις, κυρίως από το τσουνάμι, 60% δωρεάν επιχορήγηση για την αποκατάσταση των ζημιών και 40% άτοκο δάνειο. Τέταρτον, θέσεις εργασίας, πολύ σημαντικό. Ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, στις πληττόμενες επιχειρήσεις δίνεται δυνατότητα αναστολή είτε μέρους είτε όλους των συμβάσεων των εργαζομένων μέχρι, σε πρώτη φάση μέχρι 3 μήνες. Πέμπτον, μόλις εκδοθεί απόφαση της οριοθέτησης της πληττόμενης περιοχής, που πιθανότατα θα περιλαμβάνει και περιοχές οι οποίες δεν βρίσκονται στο νησί της Σάμου, όπως είναι κάποιο κομμάτι, το ανατολικό τμήμα της Ικαρίας. Το Υπουργείο Εργασίας θα εκδώσει την απόφαση για κεφαλοποίηση για αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων, επίσης και δυνατότητα ρύθμισης από 12 ως 24 ισόποσες δόσεις. Έκτον, προφανές, αλλά πρέπει να το τονίσουμε, απαλλαγή από τον ένφια κτηρίων τα οποία έχουν πληγεί από τον σεισμό. Και έβδομον, υπάρχει αναστολή πληστηριασμού με νομοθετική ρύθμιση, η οποία έρχεται άμεσα στη Βουλή. Αναστολή πληστηριασμών και κάθε αναγκαστικής ενέργειας επί εκείνη της περιουσίας. Και τέλος, το έλασον, δόθηκε και παράταση υποβολής εντοφορολογικών δηλώσεων σε όλες τις επιχειρήσεις και τους πολίτες που έχουν πληγεί από το σεισμό. Αυτά, και αν χρειαστεί θα επανέλθω στη δευτερολογία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή. Να επικαλεστούμε την ημέρα καλοσύνης για να δούμε ανταπόκριση από την κυβέρνηση σε αυτά που ζητάει ο λαός της Σάμου. Κύριε Υπουργέ, το μέγεθος των καταστροφών πρώτα και κύρια αναδεικνύει με τον πιο εκκοφαντικό τρόπο τις διαχρονικές ευθύνες που υπάρχουν, εγκληματικές ευθύνες από όλες τις κυβερνήσεις, που δεν δίνουν πραγματικά δεκάρα τσακιστή για την ουσιαστική προστασία και θωράκιση του λαού προληπτικά από τέτοια φαινόμενα, για την έλλειψη αντισυσμικού ελέγχου και αναγκαίων παρεμβάσεων για την αντισυσμική θωράκιση και των δημόσιων κτίριων και των σχολείων ειδικότερα. Αν θέλετε, και η ώρα που επισημάνατε που έγινε ο σεισμός ίσως ήταν σωτήρια για το γεγονός ότι δεν είχαμε περισσότερα θύματα, με βάση και τις πολύ μεγάλες ζημιές που υπήρχαν και υπάρχουν στα σχολικά κτίρια. Δημιουργεί μεγάλη ανησυχία για το τι θα γινόταν αν ο σεισμός είχε γίνει μια ώρα νωρίτερα. Έργα βέβαια τα οποία σε κάθε προϋπολογισμό, από το κρατικό μέχρι τις περιφέρειες και τους δήμους, παρότι το ΚΚΕ τα απαιτεί, τα ιεραρχεί, χαρακτηρίζονται σταθερά ως μη επιλέξιμα, γιατί δεν αποδίδουν κερδοφορία σε επιχειρηματικούς ομίλους σύμφωνα και με τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως περισσότερο ανησυχεί τους κατοίκους, όχι αν θέλετε η εξαγγελία των μέτρων, που όντως μπορεί να γίνεται συνήθως με γρήγορους ρυθμούς. Βέβαια, θεωρούμε ότι και αυτά είναι ανεπαρκή, γιατί δεν καλύπτεται στα 100% η ζημιά που υπέστησαν οι κάτοικοι, τόσο σε κατοικίες όσο και οι επαγγελματίες της περιοχής. Ούτε βέβαια λύνει το πρόβλημα η αναστολή για μερικούς μήνες υποχρεώσεων, αλλά θεωρούμε ότι ειδικά για ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να διαγράφονται τέτοιου είδους υποχρεώσεις, γιατί είναι αδύνατον με βάση και τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν και πριν το σεισμό και την έκταση των επιπτώσεων της πανδημίας και βέβαια τις απώλειες από το σεισμό, είναι αδύνατον να ανταποκριθούν σε λίγους μήνες μετά. Όμως είναι και πολύ αρνητική εμπειρία και από τους ρυθμούς με τους οποίους αποκαταστάθηκαν οι ζημιές σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις. Έχουμε και στο Βόρειο Αιγαίο το παράδειγμα της Βρύσας, που μέχρι σήμερα παλεύουν οι κάτοικοι σε ένα χωριό που έχει παραμείνει μη κατοικήσιμο. Ιδιαίτερα δε για τα κτίρια που κρίνονται επισκευάσιμα, το ύψος της αποζημίωσης που δίνεται δεν επαρκεί ούτε για το μισό των εξόδων που πραγματικά πρέπει να γίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ βέβαια μέχρι τώρα δεν γίνεται ούτε λόγος για επισκευή σχολείων και δημοσίων κτηρίων που έχουν πληγεί. Αντίστοιχα, βέβαια, επιβεβαιώνει και ο Γολγοθάς που τροβάνε οι πληγέντες από τις ζημιές της Καρδίτσας με την υποβολή των αιτήσεων. Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλοί από τους αυτοαπασχολούμενους δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία, αφού ήταν αδύνατο να συγκεντρώσουν το σύνολο των εγγράφων που τους ζητήθηκαν και που, μιας και καταστράφηκαν ή χάθηκαν στην πλημμύρα, κάτι που μας θυμίζει πάρα πολύ την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τους επιχειρηματίες στο Βαθύ, και αναρωτιόμαστε αν θα είναι διαφοροποιημένος ο τρόπος της αποζημίωσης. Όμως, για να συντομεύω, ανησυχεί, δεν απαντήσατε βέβαια, καταλαβαίνετε δεν είναι της αρμοδιότητάς σας, όμως πρέπει να επισημανθεί το ζήτημα των καθυστερήσεων στα σχολεία, γιατί ακόμα και για την αποστολή κοντέινερ, οι δηλώσεις που γίνονται από τη μεριά του Υπουργείου είναι για τουλάχιστον 2,5 με 3 μήνες που διαρκούν διαδικασίες αυτές. Θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσουν, να παρακαμφθούν γραφειοκρατικές διαδικασίες που καθυστερούν και δημιουργούν σοβαρότητα προβλήματα για την ομαλή συνέχιση της σχολικής χρονιάς. Βέβαια, ήδη υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις για τους ελέγχους του κτηρίων, γιατί και οι κτήποι είναι υποστελεχωμένοι και οι δήμοι δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό. Θεωρούμε ότι παραμένει το ζήτημα της αποκατάστασης στο 100% και δεν απαντάτε αν αυτό θα αφορά την πρώτη και τη δεύτερη κατοικία. Πολλοί από αυτούς που έχουν υποστεί ζημιές δεν είναι η κύρια κατοικία τους, αλλά είναι αυτοί που μπορεί να έχουν δεύτερο σπίτι, αλλά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορεί να μένουν στα σπίτια αυτά και δεν είναι δυνατόν βέβαια να επισκευαστούν με βάση την οικονομική κατάσταση που επικρατεί. Και βέβαια δεν λύνεται και το ζήτημα. Μπορεί να λέτε ότι ένα μέρος αυτών να δοθεί από δάνεια, όμως η εμπειρία και της Λέσβου είναι ότι πολλές από τις τράπεζες δεν χορηγούν δάνεια για να καλυφθεί το υπόλοιπο ποσό που δεν καλύπτεται από το κράτος. Μη γενικεύεται. Και το μετατρέπεται σε γενικευμένη επερώτηση. Για τη Σάμο, σταθείτε και κλείστε. Με βάση την εμπειρία που υπάρχει για το πώς αποκαθίστανται οι ζημιές. Θεωρούμε ότι αν κάτι έχει διαχρονικά αποδειχθεί, είναι ότι και οι πληγέντες, οι κάτοικοι της Σάμου, για να ορθοποδήσουν και να αποζημιωθούν στο 100% των καταστροφών και να προστατεύσουν τη ζωή τους, θα πρέπει να διεκδικήσουν συλλογικά και να οργανώσουν την πάλη τους μέσα από τους συλλόγους και τους φορείς. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό των εργαζομένων, των ανέργων και των μικρών επαγγελματιών και αγροτών, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν και δεν μπορούν να αναμένουν άλλη καθυστέρηση από τη μεριά του κράτους. Και βέβαια θεωρούμε ότι πρέπει να πάρετε μέτρα και να εξασφαλίσετε ουσιαστικά εισόδημα που να καλύπτει τις ανάγκες τους και η άμεση αποζημίωσή τους να είναι τουλάχιστον για τις πρώτες ανάγκες στα 1.000 ευρώ για να μπορέσουν πραγματικά να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή διαβίωση.